Λοιπόν, Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Ολοκληρώθηκε χωρίς απρόπτα η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή αναμέτρηση στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Χαίρετε. Και με εκπληκτικές δηλώσεις σε Αλμέιδα, θα πω εγώ. Mm-hmm. Πολύ ωραίες δηλώσεις. Γεια σου, Γιώργο. Να τα αναδείξουμε πάλι το αυτονόητο, Γιώργο μου. Ναι. Έχει κάνει πολύ σωστή τοποθέτηση του coach και για τον Ολυμπιακό, τον οποίο. Συνεχάρη ουσιαστικά. Τον οποίο αναφέρθηκε, ναι, στον οποίο αναφέρθηκε πολύ κολακευτικά λόγια για την επιτυχία του στην Ευρώπη και για το γεγονός ότι ένιψε τον ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτό που έχει πετύχει, γιατί το άξιζε. Μίλησε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και λογίες, ήταν ρωτήθηκε σχετικά με την διακοπή και για τον χρόνο που έχει η ομάδα χωρίς μάτς, 17 μέρες. Είναι κάτι που έγινε δύο φορές, λέει, δεν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχουν και λογίες εδώ που φτάσαμε. Είμαστε στην πρώτη θέση, θέλω να την προσπιστούμε και να συνεχίσουμε να μείνουμε σε αυτή, τόνισε ο Ματίας Αρνέλη, ο οποίος, ναι, είπες στον προγραμματάσο μου, είναι, έχει τη να παρατάξει κάτι στολή, έχοντας μόνο διάθεσή του τον Λαζάρο τιμωρημά, γιατί μιλάμε για το βασικό δεξιό μπακ, και τον Παύλο Φερνάντες, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε. Ωστόσο δεν μιλάμε για να παίχτε πίσω, ήταν τους άλλους, ξέρεις, στις πρώτες 15 ναι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Άρα η λογική λέει ότι δεν θα έχει θέμα να, να επιλέξει το καλύτερο δυνατό σχήμα που θα έχει σχεδιάσει στο κεφάλι του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αυτός δηλαδή που θεωρεί εκείνος θα του δώσουν το τρίποντο και θα τον διατηρήσει στην κορυφή, και σε πάρα πάρα πολύ μεγάλη ποσοστό, εφόσον το καταφέρουν αυτό, θα διατηρήσουν και τον τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το κίνημα δεν έχει γίνει. Παραμένουν ανοιχτά πολλά κεφάλαια, να το πω έτσι, ναι. Ναι, δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Okay. Αυτές τις τελευταίες δύο μέρες δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε στο χορτί, στο φάδιο, τι ακριβώς θα επιλέξει να κάνει ο Ματίας Αλμέιδα. Σίγουρα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο πονοκέφαλο σε ό,τι αφορά τους παίκτες που έχει διαθέσιμους. Ωστόσο, εκτίμηση είναι ότι θα παίρνει τους περισσότερους δυνατούς σε επίπεδο αγωνιστικού ρυθμού, βασικών και πάει λέγοντας. Τι εκτιμάς εσύ? Θα βλέπεις να ξεκινήσω με ένα ερώτημα φίλου που τόσο λέει, απλά το μύθηκα και το κράτησα. Θα έβλεπες Πινέδα δεξιμπακ? Όχι. Συγγνώμη. Όχι. Ο Πινέδα θεωρώ ότι θα πάει αριστερά ή στον άξονα της μεσαίας. Στην κανονική του θέση, τέλος πάντων. Ναι. Η λογική λέει, ξαναλέπτει για βασικούς, ότι δεν θα πάει να αλλάξει κάτι τέτοιο, να πάει σε τέτοια μεγάλη αλλαγή, να το πω. Μπορεί στη διάρκεια του αγώνα, και αν και εφόσον το αποτέλεσμα τέτοιο, τον δούμε να πηγαίνει στο δεξί άκρο της άμυνας. Όμως γιατί όταν υπάρχει και πρόβλημα με το CDBS στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά να το ξεκινήσει δεξί μπακ δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Ή τουλάχιστον έτσι θεωρώ ότι αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμής το Ματίας Αλμέιδα σε αυτά τα δύο χρόνια που δουλεύει. Στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι, παιδιά, όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Δηλαδή, το να παίξει από την αρχή ο Γκατσίνο της αριστερά, να πάει αριστερά ο Πινέδα και να έχει τα χάφη τους δύο ξανθούς που έχουν συνηθίσει. Γεια σας, Σουμάνσκι, συγγνώμη γιατί αυτό ξανθούς. Ναι. Το να δούμε τον Μικουτή να επιστρέψει στο κύριο της άμυνας, ότι πάντα θα έχει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα, 1% δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. 1% παραπάνω θα έχει πάντα αυτός που έχει παίξει πιο πολύ, έτσι. Και το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλη τη χρονιά, πιο πολύ έχει παίξει ο Κάλλινς με το Β'. Είναι πολλά τα κεφάλαια που έχουμε ερωτηματικό. Έχει ένα προβάδισμα ο Λιβάη για μπροστά. Ναι, για μένα στο δικό μου το κεφάλι και όπως ξέρω του Ματιάς, ναι. Ναι, νομίζω και επειδή και με τον Ολυμπιακό ταιριάζει πολύ στο παιχνίδι του Λιβάη Γκαρσία, ναι, νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα. Αλλά όλα αυτά είναι που λέμε ότι είναι προβάδισμα. Το θέμα είναι ότι έχει δει, ότι έχει αναλύσει πώς ήταν τις μέρες αυτές οι προπονήσεις οι παίχτες του. Γιατί εμείς κρίνουμε από τη λογική, τη σκέψη και όλα αυτά. Τόσο ο Ματίας έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να βλέπει κάθε μέρα την προσπάθεια, την επιθυμία, τη συμπεριφορά του, στο... μπράβο. Ναι, τη φόρμα. Πολύ σημαντικό, 17 μέρες χωρίς μάτσα. Εμείς μπορούμε να πούμε πώς είναι, ας πούμε, Λιβάη. Μπορεί Λιβάη να κάνει, να παστελώνει 300 κάθε προπόνηση. Ναι, ενώ καταλαβαίνω πώς το λέω. Μπορεί να δει τον Τσακίρη, που λέω λόγω να πω όνομα και να εξηγηθώ, να είναι λίγο βαρύς. Να έχει κάτι που τον απασχολεί, ρε παιδί μου, στο κεφάλι. Ναι. Τέτοια πράγματα είναι λεπτομέρειες που έχουν διαφορά στην Ευρωκάδα και που δεν το μαθαίνουμε εμείς. Μπράβο, που δεν τα ξέρουμε, ναι. Ναι, τα καταλαβαίνουμε σε διάρκεια της αναμέτρησης και πριν, κάτω που μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί με τέτοιο το αποτέλεσμα δεδομένο, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζουμε και δεν τις γνωρίζουμε. Είχαμε ένα δημοσίευμα σήμερα
για τον Ελία Σαλαμπουργία που αναφέρει ότι είναι πολύ έτσι, πιθανό να ανανεώσουμε την ΑΕΚ με αυξημένες... Θα το έβλεπες, θα το ακούγες που λέμε. Θα το έβλεπα. Αυτό το αποκλεί, κάνει εξαιρετική χρονιά. Για μένα είναι από τους κορυφαίους αυτό το Ζίβκοβιτς, αν θέλετε. Οικονομικός θα πω εγώ. Ο Ποντένσε. Ναι, οικονομικός είναι μέχρι την άφηση. Όχι, δεν εννοώ οικονομικά στα χρήματα. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά όποτε παίζει στο maximum. Α, ναι. Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Και τακτικά και όλα. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που είχε να κάνει με επιστροφές, με αλληλοκαλύψεις. Ναι. Σε αυτό υστερούσε λίγο σαν γνήσιος εξτρέμου, ξέρεις, που κοιτάει μόνο μπροστά. Τον έχει τελειοποιήσει με το πως και σε αυτό το κομμάτι ο Ματίας Αλμέιδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για τον ίδιο, το είχε και μια φορά ο ίδιος ο Αλμέιδα στην Αυτομπλάτη που είχε δώσει μια συνέντευξη που χαιρέτησε και τον Σβεν-Γκόραν Έριξον. Α, ναι, μπράβο, προχθέσινη. Ναι, την είδα σήμερα εγώ. Συγκλονιστική έτσι. Ναι, όντως. Είχε πει λοιπόν ότι ο Ελίασον έχει εξελιχθεί αυτόν τον 1,5 χρόνο πάρα πολύ και είναι συγκεκριμένα απαραίτητος, νομίζω ότι και στην ελληνική σου ιδέα έχει πει, πρέπει να βρίσκει τον Νίκλας, έχει μάθει πολύ και το κομμάτι της τακτικής πειθαρχίας και που του έλειπε και είναι ολοκληρωμένος πλέον για τη θέση. Δεν μπορείς να κοιτάξεις τίποτα παραπάνω από να παίξει από αυτά που σου δίνει ο Νίκλας. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα για τον Ελίασον, ειδικά τη τακτική σεζόν. Γιατί και πέρσι ήταν κωμικός, αλλά φέτος είναι ένα κλικ. Όχι ένα, 2-3 κλικ παραπάνω έτσι. Και έχω και μεγάλο ανταγωνισμό βέβαια, και αυτό το κάνει καλό. Όποτε είχε παίξει ο Άμραμπατ, θυμίζω ότι ήταν εκ των πρωταγωνιστών νικών της ΑΕΚ και υποχρέωνε τον Ελίασον να μην μένει πίσω. Και να επιδιώκει να είναι όλο και καλύτερος. Είχαμε και στους Περούχθες ένα δημοσίευμα για τον Κάλενς. Ναι, σε τον οποίο θα μείνει στην Κυρώνα και πάνω θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Αυτά αντιλαμβάνεσαι να μας απασχολήσουν εντός λίγου διαστήματος, όταν θα τελειώσει βέβαια η αγωνιστική περίοδος και θα μπορούμε να μιλάμε πολύ πιο με πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι δεδομένο πάντως, σας το έχω ξαναπεί στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, ότι το ρεπορτάζ προκύπτει ότι και στην ΑΕΚ και στην πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την ιστορία συνεργασία τους και σε επίπεδο αγωνιστικής εικόνας του, αλλά και σε επίπεδο χαρακτήρα και συμπεριφοράς στα αποκτήρια. Είσαι έρεμος, τώρα θα κλείσουμε να νευριάσεις νομίζω. Υπάρχει νέο μπλοκ της αστυνομίας για να πάνε ο πατέρας. Τώρα βγήκε και τώρα. Μόλις τώρα. Με ανακοίνωση αστυνομίας, με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθρησης 15 Πέμπτου στις 5 σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας, όπου διαμένει η αθλητική αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ. Από φιλάδου του ανωτέρου αθλητικού σωματείου. Δεν μπορώ να πω για ειλικρινά οι άνθρωποι. Όχι, γι' αυτό. Για επιστήμη σηκώνεται και διαδικασία. Σε ρώτησα εγώ χθες. Σε ρώτησα. Πού να. Καταλαβαίνω ότι την προηγούμενη φορά, αυτό σας είπα και χθες. Ναι. Υπήρχαν δύο συγκεντρώσεις. Λες εκεί υπήρχε λογική. Ναι, υπήρχε το άγχος. Οκ. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πια. Εντάξει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ντροπή για την ίδια τη χώρα να συμβαίνει. Θυμίζει άλλες εποχές. Μετά και το τελικό κυπέλλου που θα γίνει πάλι χωρίς κόσμο. Ενώ ναι. Θα γίνει ο τελικός του κύριο Conference. Ναι, εντάξει, εγώ αυτό είπα. Ότι δεν γίνεται να μπορείς να δίνεις μάλλον εγγυήσεις ότι θα αστυνομεύσεις σωστά την Νέα Φιλαδέλφεια και δεν μπορείς να το κάνεις στο Πανθεσσαλικό που είναι και εκτός αστικού έστω. Εντάξει, okay, συγγνώμη. Είναι κοροϊδία, είναι κοροϊδία πλέον. Εντάξει, okay, έχουν συμβεί πράγματα, αλλά okay, δεν σου γίνανε μαθήματα. Θα γίνει κάτι πολύ άμεσα και από τις ομάδες και όχι μόνο από τις ομάδες. Εγώ τα έχω πει και πιο πριν και από τα παδικά κινήματα. Γενικότερα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περνάνε έτσι. Είμαστε σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία. Δυστυχώς, Γιώργο, περνάνε και αυτά και άλλα πολύ χειρότερα. Ναι, και περνάνε με την ενοχή όμως και τον ΠΑΕ και οι ΠΑΕ και οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να κάνουν κάτι, επαναλαμβάνω. Διότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει γενέα τη 2024 να μιλάμε και να... σαν μέσα τώρα εμείς έτσι επικοινωνίας, γιατί είμαστε μέσα επικοινωνίας έτσι. Ναι. Συγκέντρωσης. Ναι. Σου λέω παραπέμπεις άλλες εποχές σε κάθε άστο. Δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν βρούμε άκρη. Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ.